Λοιπόν, για άλλη μία φορά εδώ, ενότητα ομορφιάς και καλωσορίζω τον αγαπημένο μου φίλο, εξαιρετικό χορογράφο, χορευτή, δάσκαλο χορού, τα πάντα κάνει αυτό το αγόρι και ηθοποιό εννοείται, τον Κωνσταντίνο Ταμανούνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νατάσα. Τι κάνεις, αγάπη μου? Δόξα τω Θεώ, όλα μια χαρά. Εδώ. Λοιπόν, να σου πω κάτι πριν ξεκινήσουμε, να μιλήσουμε για τις υπέροχες υπηρεσίες που πήγες και έκανες για άλλη μία φορά στα πρέπει αλλούν. Λοιπόν, θέλω να μου. Σήμερα έπαθα πλάκα, εντυπωσιάστηκα με το στυλ σου, το υπέροχο. Διαφορετικό, από πολλές άλλες φορές. Λοιπόν, είναι διαφορετικό. Στο είπα και πριν, αλλά ήθελα έτσι να πούμε πέντε πράγματα, ξεκινώντας. Διαφορετικό από τις υπόλοιπες φορές που σε έχω συνηθίσει πιο πολύ με ρούχα χορού, να το πω κάπως έτσι. Πιο καμπανοειδή, παντελόνια μαύρα, να το πω κάπως έτσι. Το στυλ αυτό σου πάει πολύ. Δείτε εδώ τώρα. Και πάρτε και ιδέες, εσείς φίλοι άντρες που μας βλέπετε, τι υπέροχο στυλ και τι υπέροχο συνδυασμό έχεις κάνει. Να πω, θέλω βέβαια, να μου πεις. Να πω βέβαια ότι είναι η επιμέλεια των ρούχων μου. Ναι. Από εδώ και στο εξής, όπου και να παρουσιάζουμε, ναι, θα την έχει αναλάβει το μεγάλο κατάστημα, ναι, ρούχων. Lasandi Fashion World. Lasandi, η εταιρεία. Η εταιρεία, ναι, Lasandi Fashion World and Big Size. Δηλαδή, έχει και πολύ μεγάλα νούμερα για όλους τους ανθρώπους. Για όλα τα σωματότυπα. Γιατί εγώ μπήκα, έχω δει εγώ την εταιρεία αυτή. Είναι πάρα πολύ γνωστή. Δεν που είναι Μοσχάτο, νομίζω. Είναι στο Μοσχάτο, ναι, απέναντι από το θέατρο Ελληνικός Κόσμος. Πολύ κεντρικά. 253. Και έχω δει πάρα πολύ ωραία ρούχα. Πάνω και γυναικεία πάρα πολύ ωραία ρούχα. Πάρα πολύ και ωραία. Και πολύ τη μόδα και πολύ έτσι ωραία μεσάτα και πολύ και, έτσι σεξι, αλλά και οικονομικά, Νατάσα. Και πάρα πολύ οικονομικά. Και δηλαδή αυτό το ρούχο που βλέπει και λες ότι πώς το φοράει ένας αδύνατος και είναι τόσο ωραίο. Ναι. Ένας άνθρωπος που είναι εύσωμος μπορεί να το βρει στο δικό του size. Δηλαδή αυτά που φοράς εσύ, ένας κύριος ο οποίος φοράει κάποιο μεγαλύτερο νούμερο, βεβαίως, μπορεί να πάρει τα ίδια ακριβώς ρούχα στο νούμερο εννοείται, του. Εννοείται, όπως και μια και κυρία, κυρία που είδα κάτι ωραία, μπείτε να δείτε Lasandi. Πώς την είπε σελίδα? Lasandi Fashion World. World. Λοιπόν, μπείτε, κάντε like να δείτε, φίλες μου. Εγώ έχω δει ένα κόκκινο φόρεμα καταπληκτικό. Καταπληκτικό! Για σένα έχει πολλά ωραία φορέματα. Έχω πάθει πλάκα, μπράβο που στην εταιρεία. Πρέπει να τα φοράς εδώ στην εκπομπή. Θα δούμε τι θα κάνουμε, βέβαια, και γι' αυτό. Ναι, έχω πάθει πλάκα. Ναι, δηλαδή αυτά τα φορέματα που είδατε υπάρχουν και σε μεγαλύτερα νούμερα. Εννοείται. Για κάποια... εννοείται. Μπείτε. Συγγνώμη, έκανα και την είναι παρένθεση. Είναι και οικονομικότατα. Είναι και οικονομικότατα και είπα και εγώ να ανανεωθώ επιτέλους και να αλλάξω λίγο το style. Μπράβο στην εταιρεία Lasandi που επέλεξε τον Κωνσταντίνο Μενούνο για να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι ουσιαστικά θα λανσάρει την καμπάνια με τα ρούχα. Το e-shop της εταιρείας αυτής το έχει αναλάβει η ηθοποιός η Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου. Έτσι μάλιστα έγινε η συνεργασία. Ωραία, και συνεννόηση. Μπράβο, τι ωραία ιδέα. Ναι, και ο κύριος Λάκης είναι ο κύριος που, ο επιχειρηματίας που έχει την εταιρεία Lasandi που εμπιστεύτηκε την κυρία Μπουτεράκου. Πώς να με την εμπιστευτεί με τέτοιο μοντέλο. Λοιπόν. Μια χαρά, όλα καλώς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία και ωραία πράγματα. Και έτσι συνδυάσαμε την ομορφιά και την αισθητική που έχουμε από τα πρίτη σαλούν από τον φίλο μας τον Άλεξ με την εμφάνισή μας κιόλας και έτσι αρχίζουμε να κάνουμε όλο το πακέτο, ανανέωσης όλο του πακέτου λοιπόν, που λέμε. Λοιπόν, είδες καμιά φορά που όταν ανεβαίνεις από αυτά που κάνεις εκεί πέρα που πας, πόσο σε ανανεώνουν οι όμορφες υπηρεσίες, ο όμορφος πάρα χώρος, πολύ. Το και το περιβάλλον. Ένα έρχεται μετά το άλλο. Ναι. Το ένα συνοδεύει μετά το άλλο και έτσι γίνεται αυτό που λέμε, φτιάχνεις όλο το πακέτο, ναι, σου. Σε ανεβάζει, ρε παιδί. Και μου, ανεβάζει, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, πήγες τώρα αυτό το μήνα, τι έκανες, θα θέλω γιατί κάθε φορά. Κάθε φορά κάνεις κάτι διαφορετικό. Πάντα, πάντα. Και μου το προτείνει βέβαια και το πρίτη σαλούν αυτό, και το προσωπικό, το καταπληκτικό είναι προσωπικό πολύ καλά τα κορίτσια. Του Άλεξ. Εγώ πήγα τα άκρα μου, δεν το συζητώ. Α, δεν σας τα άδειξα. Όχι, δεν σας τα άδειξα. Εσύ πάντα έχεις, μετά. Από, όχι, τότε που δες, έχεις συνεργαστεί, δες. Από τότε που έχεις συνεργαστεί με τον Άλεξ, πραγματικά είναι όντως διαφορετικό. Δεν είναι τέλεια. Κάθε φορά. Εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, και θα κλείσω την παρένθεση και θα μιλήσουμε για σένα σήμερα, είναι ότι κάνω τεχνητό, οι φίλες μου με ακούνε και ξέρουν, κάνω τεχνικό ακριλικό και δεν σπάει. Το μόνιμο πρόβλημα κάθε γυναίκα που κάνει δουλειές, τεχνητό και ακριλικό εννοείται, και δουλειές στο σπίτι και αυτά, βέβαια, ότι σπάνε τα νύχια. Λοιπόν, δεν σπάνε, φίλες μου, αν αυτό σας αρκεί, είναι σημαντικό. Τι πήγες και έκανες, λοιπόν? Πήγα και έκανα ενυδάτωση και σύσφιξη προσώπου, μια ωραία θεραπεία, καταπληκτική. Τι είχε αυτή, τι σου κάνανε? Μου βάζαν μάσκες, κάποια προϊόντα βέβαια για την βαθιά ενυδάτωση και έπειτα μετά για την σύσφιξη του προσώπου. Α, έβαλαν άλλα προϊόντα. Άλλα υλικά, μετά άλλα προϊόντα. Η Κατέρινα, να είναι καλά, το Κατερινιό με την υπέροχη. Τα χεράκια της. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ξέρεις, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, Νατάσα. Μα τα κορίτσια είναι ειδική, έτσι, που πάρα έχει ο Άλεξ. Πολύ. Όλες οι κοπέλες εκεί δεν είναι ότι και ότι. Έχει και νόμιζα ότι έχει επιλέξει την κάθε κοπέλα ανάλογα με το ταλέντο που έχει. Εν τω μεταξύ μου κάνει εντύπωση. Τη λέω
λέω, Κατερίνα μου, συγγνώμη, ενώ έχει ένα τέτοιο νύχι όπως ναι. εσύ, δεν σε ακουμπάνε καθόλου τα νύχια της και έχει ένα. Δηλαδή μια τεχνική, καταπληκτική, μια ναι, τεχνική ναι. έτσι πάνω στο πρόσωπο. Δηλαδή πώς, και λέω πώς μπορείς με τέτοιο νύχι και μου κάνεις αυτό το υπέροχο μασάζ στο πρόσωπο και αυτή την περιποίηση ενώ δεν αισθάνομαι καν. Είδες ο άνθρωπος που το έχει. Λέω, κοίταξε να δεις, λέω, ο κάθε άνθρωπος το είδος του. Μου έκανε εντύπωση και αυτό, παρένθεση. Και κατόπιν μετά πήγα και έκανα, την ίδια μέρα βέβαια, την ίδια μέρα υπηρεσίας, είχα κλείσει ραντεβού και έκανα και χαλαρωτικό μασάζ. Και μασάζ full body. Έκανες. Α, για 90 πες, λεπτά. Α, είναι το full 90 λεπτά. 90 λεπτό. Πώς ήταν όλη η διαδικασία. Φοβερή, είναι ανάλογα και πάλι. Το ίδιο το κορίτσι σου το έκανε. Η Κατερίνα μας πάλι, ναι. Ενώ τις προηγούμενες φορές με είχε αναλάβει η Μαρίνα. Τη Μαρίνα καταπληκτική, δεν το συζητώ. Γεια σου, Μαρινάκη. Και τώρα το Κατερινιό, ναι. Άρα έκανες μέσα σε μία μέρα και ενυδάτωση προσώπου και θρέψη και έκανες και περιποίηση και έκανες και το μασάζ full body. Και έφυγα, μιλάμε μετά από εκεί. Βέβαια, εντάξει, μετά από κάνα 2-3 ώρες έπρεπε να πάω στη δουλειά, οπότε, γιατί υποχρεώσεις οι επαγγελματικές, ναι. όπως όλο τον κόσμο, δεν μας αφήνουν. Σίγουρα. Αλλά αισθανόμουν όμως μια τέτοια ευεξία και μια τέτοια ανανέωση, λες και είχα ξυπνήσει εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, να σου πω κάτι, γι' αυτό το συζητάμε. Γιατί όταν πάμε και κάνουμε μια υπηρεσία, μπορεί να είναι το μόνο εύκολο να βρούμε ένα κέντρο αισθητικής, ένα Ινστιτούτο και να κλείσουμε να κάνουμε μια υπηρεσία. Το σημαντικό δε είναι όταν αυτό που κάνουμε είναι, μας προσδίδει και την ανάλογη εφορία. Έτσι, δηλαδή σωστή. Τη χαρά, αυτή την ευτυχία που νιώθεις από αυτές τις υπηρεσίες που κάνεις. Έστα πρέπει σαλούν. Μα όλοι όσοι πάνε το ίδιο μου λένε. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο τις υπηρεσίες που λαμβάνεις, είναι και η εξυπηρέτηση, είναι η διάθεση, είναι το κλίμα, είναι η ενέργεια που υπάρχει μες στο χώρο, είναι το προσωπικό που σου δίνει. Σανεβάζει, που σου δίνει ό,τι χρειαστεί ο πελάτης για να τον ευχαριστήσει. Θετικές, πάρα πολύ θετικές. Γιατί το λέω θετικές και με πολύ καλή διάθεση, γιατί στο ραντεβού που είχα κλείσει, μάλλον έκανα κάποιο λάθος διαδικτυακά, γιατί κλείνεται διαδικτυακά. Online το ραντεβού. Και έκανα κάποιο λάθος και δεν έβαλα δύο ραντεβού της ίδιας ημέρας. Και το είχα κλείσει ενδεχομένως το χαλαρωτικό μασάζ για την άλλη μέρα. Και μου λένε τα κορίτσια, μην ανησυχείτε, θα το προσπαθήσουμε. Κάνανε εκεί πέρα τα δικά τους, ενώ δηλαδή αναμεταξύ τους συνεννοηθήκανε. Καλέσα μια άλλη κοπέλα από το άλλο κέντρο που είναι λίγο πιο πάνω. Με τα άκρα. Και έτσι το φτιάξαν έτσι ώστε και με εξυπηρετήσαν και για το μασάζ. Όχι μόνο εμένα, αλλά και όποιος κόσμος έμπαινε μέσα και ξαφνικά που μπήκαν κάποιοι κύριοι και κάποιες κυρίες, αν θα μπορούσαν να τις εξυπηρετήσουν μέσα στην επόμενη μία ώρα, καθίστε, θα βρούμε τη λύση. Αμέσως συνονιθήκαν μεταξύ τους και τακτοποιήθηκαν όλα. Πραγματικά, το έζησα. Το έζησες και θα σου πω, γιατί για τα άκρα είναι κάτι το διαφορετικό. Να είδες, είπα εγώ την εμπειρία μου, okay. Είναι άκρα που πες ότι εγώ την άλλη εβδομάδα την παράλληλη μπορώ να τα αλλάξω. Αυτό που κάνεις εσύ, δηλαδή οι υπηρεσίες στον τομέα της αισθητικής που μπορούν να προσφέρουν τα πρίτη αλλού. Να, παραδείγματος χάρη το πρόσωπο. Δεν θα το εμπιστευτείς παντού το πρόσωπό σου για να πας να κάνεις μία ενυδάτωση ή με έναν καθαρισμό. Τα πρίτη αλλού τηρούν και τους κανόνες υγιεινής, γιατί ο άλλαξ είναι τόσο λεπτολόγος και τόσο του νόμου. Που, δηλαδή αυτό εννοείται, αφού λέει και ο άνθρωπος, φωνάζει ότι πρέπει να τηρείται τους κανόνες υγιεινής, πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο. Αλλά πέρα από αυτό είναι τα προϊόντα του πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, να, το πρόσωπο. Το είδες. Και τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές. Δηλαδή, όλα τα προϊόντα, εκτός ότι αισθάνεσαι εκείνη την ώρα ότι κάνουν δουλίτσα, έχουν και μια τρομερή μυρωδιά. Δηλαδή, αυτό που λέμε, θέλω να το φάω. Ναι, μπράβο. Μα αυτή είναι η ουσία του να πας να κάνεις υπηρεσίες. Και δηλαδή, να καταλήξουμε και στο ότι οι τιμές είναι καταπληκτικές. Πάρα πολύ οικονομικές. Είναι καταπληκτικές. Δηλαδή δεν θα το πιστεύετε. Και ίσως επειδή δεν θα το πιστεύετε τις τιμές με τις οποίες θα κλείσετε το ραντεβού, μπορεί να λέτε, μα θα μου κάνουν ολοκληρωμένη θεραπεία. Γι' αυτό σας το λέμε. Με τις τιμές αυτές που θα δείτε, θα είναι ολοκληρωμένη η θεραπεία. Κι όμως, φίλοι μου και φίλες μου, είναι τρομερές οι τιμές. Εντάξει, εμάς λόγω χώρου μπορεί να μας κάνουν κάποιες προσφορές οι άνθρωποι. Γι' αυτό με βλέπετε και με συχνά στα κέντρα αισθητικής και γενικότερα όπως τώρα καλή ώρα το Lasanti Fashion Board, λόγω και της δουλειάς μας, δεν έχει να κάνει όμως, απευθύνεται σε απλούς καθημερινούς ανθρώπους και σε όλο τον κόσμο που τα οικονομικά μας ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτόν τον καιρό και έχουν προσαρμόσει οι άνθρωποι ανάλογα τις ανάγκες
και το οικονομικό κομμάτι των υπηρεσιών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς, αυτό. Και δεν θα προβάλαμε και δεν θα προώθουσαμε και κάτι και δεν θα μιλούσαμε για κάτι το οποίο δεν θα μπορούσατε εσείς πάνω απ' όλα να πάτε να το εφαρμόσετε. Δηλαδή δεν θα υπήρχε λόγος αν δεν θα μπορούσατε. Θα σου πω και κάτι. Επειδή και εγώ ως άνθρωπος είμαι πάρα πολύ της λεπτομέρειας και, και του ωραίου πράγματος, ό,τι και αν έχει προκύψει στη ζωή μου και ήταν μέτριο προσκάκιστο ή τέλος πάντων δεν αισθανόμουν ωραία, την έχω αυτό που λέμε, την έχω κάνει. Ναι, ναι. Άμεσα. Σε έχει αποτρέψει, έχει σφίγγει. Το έχω ελέγξει, ναι. Δεν μου άρεσε, τελείωσε. Ναι. Και ναι. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι δεν λέω και καλά πράγματα. Ναι. Από τη στιγμή όμως που έχω πάει σου εκεί αρέσει. Και μου άρεσε, το έλεγξα το πράγμα, το είδα τι περί τίνους πρόκειται. Είχα τις ανάλογες υπηρεσίες που με ικανοποιήσανε και τα ανάλογα στα θέλω μου αυτό που ναι, ήθελα, όπως ναι. Και στα Lasadi Fashion ναι, World τώρα. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, σαφώς και με κλειστά μάτια ναι, πάω. Το και το προτείνω βέβαια σε όλους, όπως και πάρα πολλοί μαθητές μου στη σχολή χορού Μπολέρο Ζωγράφου που είμαι και διδάσκω και έχω την καλλιτεχνική διεύθυνση της σχολής χορού. Σαφώς όταν με ρωτάνε πολλοί μαθητές μου και μαθήτριές μου που έχω. Έχω πάρει τα προσπέκτους του κέντρου αισθητικής. Ναι, τον Pretty Saloon. Τον Pretty Saloon. Μου λένε, οι τιμές όντως ισχύουν αυτές. Λέω, ναι. Κύριε Κωνσταντίνε, μου λένε, τα παιδιά δεν νομίζω να πάμε και να θέλουν να μας πούν κάτι. Δηλαδή, δεν το πιστεύω. Κυκλοφορεί και η καχυποψία στον κόσμο, γιατί φαντάσου ότι έχουν συναντήσει. Φυσικά. Και σου λέει, όταν βλέπουν, ας πούμε, μια τιμή η οποία έχει προσαρμοστεί, γιατί ο Άλεξ έχει, ας πούμε, και την οξύνια να έχει κατεβάσει τις τιμές, γιατί θέλει ο κόσμος να έχει χαμηλό κόστος με πάρα πολύ καλές υπηρεσίες. Γιατί ο άνθρωπος είναι έξυπνος, είναι επιχειρηματίας, ξέρει τι θέλει ο κόσμος. Κάθε έξυπνος επιχειρηματίας και έξυπνος άνθρωπος με την καλή έννοια, σαφώς. Χωρίς να θέλει ούτε να κοροϊδέψει κανέναν παρά μόνο για το καλό να προσφέρει. Και να προσφέρει. Βεβαίως. Πιστεύω ότι. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Κάνει ό,τι καλύτερο ναι. Και. Υπάρχει και άνοδος στη δουλειά, παρόλο άνοδος, που είναι καιροί δύσκολοι για όλους. Και υπάρχει και εξέλιξη πραγμάτων. Και τα 10 ευρώ, αυτό που λέμε κάθε φορά, ο άλλος όταν θα τα δώσει, πρέπει αυτά που θα δώσει να τα λάβει πίσω σε υπηρεσία, αλλά να είναι και αυτό που θα του έχει κοστίσει. Λοιπόν, θα πάτε και θα δείτε και υπέροχο περιβάλλον, το βλέπετε και στο σποτ, και εξαιρετικές υπηρεσίες. Και εμείς το συζητάμε, γιατί και ο Κωνσταντίνος δεν έχει λόγο. Άμα δεν του άρεσε, θα μου λέγε να τάσα, με ευχαριστώ, δεν μπορώ να θα μιλήσω. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Ακριβώς, αυτό θέλω να σου επισημάνω, ότι αν έβλεπα το οτιδήποτε, ναι. Είτε για τα Pretty Saloon, είτε περίπου για το όνομα έχουν αναλάβει τα Lasadi, θα έλεγα ευχαριστώ πάρα ακριβώς. Πολύ, φίλοι μου, παρόλο που είναι και δωρεάν υπηρεσία σας για αυτό ναι. Που κάνω ναι. Λόγω θεάτρου και λόγω παρουσίασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δόξα τω Θεώ υπάρχουν και αλλού προτάσεις ναι. Και άλλες προτάσεις ναι. Από ναι. Διάφορους χώρους. Όλοι εμείς έχουμε την δυνατότητα. Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά επειδή είδα ότι μ' άρεσε, πραγματικά μ' αρέσει να και παραμένω εκεί, ενώ ναι. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις από άλλα ναι. Κέντρα αισθητικής και λέω, όχι, ευχαριστώ, έχω βολευτεί και μ' αρέσει. Γιατί σου αρέσει. Και όπως και εσύ, έτσι και πάρα πολλοί ακόμη άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο επιλέγουν τα Pretty Saloon και όχι μόνο όλοι μας, αλλά και το λέω γιατί όταν θα προβάλλεσαι και όταν θα βγει στην τηλεόραση, όταν θα βγει στο θέατρο ή στη σκηνή και θα φανεί, θέλεις αυτό που θα φανεί να είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, εμείς έχουμε βρει το στέκι μας πλέον. Ναι, και τώρα δεν λες εδώ μεταξύ, έχουμε δει την εκπομπή και συναδελφοί από το θέατρο, ναι. Αλλά και κάποιοι θεατές ναι. Που έρχονται στην παράσταση στο θέατρο στούντιο Κυψέλης που είμαστε φέτο και μου λένε. Κάτι σαν να έχετε κάνει, λέει, στο πρόσωπο, κύριε Μενούνο. Μου λένε τώρα θεατές. Λέω, παιδιά, τίποτα. Απλά προσέχω. Λέω και πάω σε ένα κέντρο αισθητικής που κάνουμε απλά πραγματάκια ναι. Καθημερινά που μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Αλλά ποιοτικά. Αλλά ποιοτικά και τίποτα υπερβολικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα. Με Pretty Saloon. Δεν το συζητώ. Εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Νατάσα. Ευχαριστώ πολύ.